η ανευθυνότητα των ανθρώπων που αποφασίζουν. Και αυτό το είδα από την πρώτη στιγμή που έκανα τις πρώτες επαφές στο Υπουργείο και γι' αυτό βγήκα και εκτός αυτού όταν έμαθα ότι επιμένουν σε αυτή την κατάργηση. Τους έβρισα και νομίζω ότι τώρα, όχι απλά δεν παίρνω πίσω αυτά που είπα, αλλά θα πούμε και πιο πολλά. Εγώ σας γνωστοποιώ ότι θα συντάξω μια επιστολή, την οποία θα σας την κοινοποιήσω πριν τη στείλω. Και αυτό να δω αν μπορέσω να το κάνω την Τρίτη, το πρωί φεύγω Βρυξέλλες για μια εβδομάδα. Αν μπορέσω να το κάνω τώρα ή αύριο, να σας το γνωστοποιήσω την Τρίτη το πρωί και εφόσον θέλετε κάτι να συγκυρώσω κλπ, να το στείλω στον υπογό και στο Μαξί. Αυτές τις δύο ενέργειες θα κάνω. Δηλαδή, αυτά που είδα σήμερα και αυτά που έχω βιώσει από τις αντιδράσεις φιλήσικων ανθρώπων, το είπα και χθες, και αυτό είναι ευθύνη δική μας. Δεν μπορούμε να εξαγριώνουμε τους φιλήσικους ανθρώπους από παράλογες αποφάσεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν που είδα σήμερα με λύπησε, διότι δεν μπορεί να καταργούνται αυτοί οι χώροι που με αίμα του ελληνικού λαού δημιουργήθηκαν. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να αποτρέψουμε αυτές τις βάρβαρες ενέργειες. Έτσι. Δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι που θέλω ενώπιον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα είμαι τόσο διεκδικητικός, τόσο σκληρός απέναντι σε αυτούς που πάνε να αποφασίσουν αυτά τα τερατουργήματα, που θα με νιώσουν πολύ καλά στο πετσί τους. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα ακόμα, αλλά θα το δείτε με τι τρόπο θα αντιδράσω. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε. Θέλω ακόμα να πω το εξής. Οι καθηγητές εδώ μου έδωσαν την πλήρη εικόνα της λειτουργίας και της απόλυτης λειτουργικότητας. Πέραν αυτών που είδα εγώ, μου ιστόρισαν ακριβώς πώς λειτουργεί και πώς εκπαιδεύονται οι φοιτητές. Ακόμα ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Κουνενάκης, με πολλές παρεμβάσεις και προς εμένα και προς την κυβέρνηση, έχει δείξει την μεγάλη του ανησυχία και εγώ εν πρώτης, κύριε Δήμαρχε, δεν θέλω να κάνω αποδεκτή την παραίτησή σας και δεν θα την κάνω, θα εξαντλήσω, γιατί να τον απαραίτησε, ναι, μεν έχει μια σημειολογική σημασία, αλλά για μας είναι σημαντικό από τη θέση αυτή να διεκδικούμε όσο γίνεται πιο πιεστικά. Πιστεύω ότι η παραίτησή σας θα δημιουργήσει τεράστιο θέμα και εσάς και του κυρίου Αναστασάκη. Προς το παρόν σας λέω ότι δεν την κάνω αποδεκτή, θα συνδιεκδικήσουμε, θα συμπορευτούμε για το καλύτερο της περιοχής. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, τον κύριο Διεκτάκη, ο οποίος πράγματι όλο το διάστημα αυτό έχει δείξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την περιοχή. Έχει αντιληφθεί πλήρως την αδικία που υφιστάμεθα ως Λασίθη συνολικά, και ο Άγιος Νικόλαος και η Ιεράπετρα βεβαίως. Και βεβαίως το ενημερώσαμε ότι εμείς διεκδικούμε μια ανώτατη εκθέση μερίδιο σε επίπεδο Κρήτης, γιατί θέλουμε τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το ΤΕΙ να μας αντιμετωπίζουν ισότιμα, ισόρροπα, και το θέμα της χωροταξίας είναι ύψιστο δημοκρατικό ζήτημα. Δεν μπορείς να αγνοείς μια περιοχή και να λειτουργήσει υπέρ κάποιον άλλο περιοχό και μάλιστα διαχρονικά. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι άλλωστε και η αντίδραση των ασυνοδιών συνολικά. Σήμερα είχε ο κ. Διεκτάκης και η συνοδεία του τη δυνατότητα να δουν τα εξαίρετα κτίρια που διαθέτουν στην περιοχή των Αγωνίων, δίπλα στον Αγιοχώρο. Απλώς για την ιστορία, για να γνωρίζει ο Γενικός, είναι ότι αυτά αγοράστηκαν από τον Δήμο Νικολάου το κτίριο με μια τιμή προσφορά ουσιαστικά από την Μητρόπολη Πέτρας, τους οποίους και ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, ως ανοίγερα τα κτίρια αυτά, έχοντας υπόψη του ακριβώς τις ανάγκες τις οποίες πήγαμε να καλύψουμε, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχουμε δωρήσει επίσης 15 στρέμματα δίπλα στο ΤΕΙ για μελλοντική επέκταση, ενώ προτιθέμεθα να αναβαθμίσουμε συνολικά το χώρο με το πρόγραμμα Leader. Άρα λοιπόν εδώ θα αναβαθμιστεί συνολικά ο χώρος. Η απόσταση από το Ηράκλειο είναι πάρα πολύ μικρή με τους δρόμους που βελτιώνονται.
συνέργειες μπορούν να υπάρξουν και όπως είδατε κύριε Διχτάκη, είναι κρίμα ένα τέτοιο κτίριο, μια τέτοια λειτουργικότητα που εξασφαλίζει, μια τέτοια οικοδομή να απαξιώνεται, ιδιαίτερα στην σημερινή περίοδο που ζούμε, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχουν ανάλογες υποδομές και έχουμε έλλειψη. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε αυτό που είπαμε, ξέρεις ότι τώρα City πρέπει να έχει μερίδιο. Προφανώς εμείς θέλουμε, στηρίζουμε τα τμήματά μας. Εάν προχωρήσουν όμως, ζητούμε ότι πρέπει μέσα στο σχέδιο να υπάρχει μερίδιο και προτείνουμε οι σχολές που ενσωματώνονται, συγχωνεύονται, να έχουν έδρα τον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα. Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές λύσεις. Αυτό όμως που μας είναι εντελώς αδιανόητο είναι να μηδενιστεί τόσο ο Άγιος Νικόλαος η πρωτεύουσα του νομού, όσο και η Ιεράπετρα από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Γιατί τότε ή παίρνει κομμάτι από τη ζωή μας και από τα χρήματά μας να το στηρίξουμε συνολικά. Θέλουμε το μερίδιό μας. Και το θέλουμε όχι με χειδίο τρόπο απλά για να δουλέψουν κάποια καταστήματα, διότι λειτουργεί επιστημονικά, ενισχύει το πολιτισμικό ιστό, ενισχύει το κοινωνικό ιστό και τον οικονομικό ιστό της περιοχής μας. Σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο, εάν αυτό γίνει, τότε συζητάμε για κατάρρευση της περιοχής και γι' αυτό ακριβώς φτάσαμε στο ακραίο μέτρο των παρετήσεων. Ευχαριστώ για αυτό που είπε για τις παρετήσεις. Ξέρουμε ότι θα είναι οδυνηρό, αλλά είναι η σταγόνα που ξεχύει στο ποτήρι. Διότι είναι εκεί οι υποδομές, είναι τα νοσοκομεία. Ένα νοσοκομείο έχουμε εδώ και δεν τελειώνει και θέλουν 200.000 να τελειώσει επιτέλους. Έχουμε το πρόβλημα το υποδομό, το ξέρετε μόλις μπαίνουμε στο Λασίθι, η αποψήλωση των υπηρεσιών η οποία γίνεται παντού. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια ένταση και σε μια οργή τους κατοίκους. Εμείς λοιπόν, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισαμε να δώσουμε τις παρατήσεις τους σε μένα. Εγώ έδωσα σε εσάς. Ελπίζω να μην ολοκληρωθεί και το ελπίζω είναι ότι πρέπει το σχέδιο τελικά να βάλει το Λασίθι μέσα στην τελική διάταξη των ΔΕΗ. Και αυτή είναι η απάντηση που περιμένουμε. Και από εσάς ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας και θεωρώ ότι πρέπει και να συνεχίσετε να παρεμβαίνετε όπου μπορείτε, όσο μπορείτε, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα και να αισθάνεστε κι εσείς ότι διοικείτε μια Κρήτη ισότιμα και ισόρροπα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι που διαπιστώσαμε, το διαπίστωσε ο κ. Γούρος, είναι ότι ξαφνικά εμφανίζονται στο Λασίθι το πλέον μονταγές 80 μεταφύσεις στα Χανιάδη. Στο Ηράκλειο, ας πούμε, 30. Θα έπρεπε να είναι το εξής. Τώρα στη 70, στο Ηράκλειο 7.000, στα Χανιά ξέρω 5.000. Και στο Ρέθυμνο, όπου επίσης έχουν τα γνωστά. 4.000. Τα γνωστά, ξέρω εγώ, ας πούμε, 4.000. Δηλαδή αυτή η διαφοροποίηση, Γιώργο, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ή κάποιοι κάνουν δουλειά τους. Ή κάποιοι φοβούνται να κάνουν δουλειά τους. Ή κάποιοι δεν μιλούν. Λέτε ότι εμάς εδώ, το νομοταγές το παρακάνισαν. Έτσι. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή αυτή η διαφορά. Ή κάποιοι μιλούν στιγμή... περισσότερο. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει έχετε να περισσότερο σαν, σαν διοίκηση τελικά. Γιατί άραγε το ΙΑ που ξέρουμε ότι είναι το 80% αφαίρετα. Έχουμε πολύ λιγότερε καθαρέ από το ΡΑΣΕ. Που βεβαίω το κυριότερο είναι το εξή: είναι καθαρή σε δημόσιο χώρο και σωστό είναι αυτό. Όμω ξαφνικά μα ζητάνε να καθαρίσουμε πράγματα που βελτιώνουν και εξορίζουν τι παραλίε και αυτά μα κάνουν. Λοιπόν, αλλά θα ξέρει καλύτερα ο κύριο Γκρό και ο κύριο Μαφιλιάδη. Εγώ είστε κολλαγό. Μόνο μια κουβέντα. Μόνο μια κουβέντα θέλω να πω. Ότι εμεί όσον αφορά τι παραβάσει και τι παρανομίε δεν υιοθετούμε καμία παράβαση και καμία παρανομία. Αυτό που θέλω να ζητήσουμε από εσάς, διότι πραγματικά έχει δημιουργήσει και σήμερα ο τύπος το έχει πιάσει το θέμα, έχει δημιουργήσει μια ανησυχία και στο εξωτερικό. Στους tour operator, οι οποίοι βλέπουν μπουλτόζες να μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, να χαλάνε ξενοδοχεία, σου λέει τι γίνεται, το ξενοδοχείο που έχουν πάρει, είναι κανένας αυτή τη. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο χρόνος είναι, η ενέργεια αυτή στο συγκεκριμένο χρόνο είναι άστοχη. Παρά τις προειδοποιήσεις που έχετε κάνει και θα ήθελα αυτό το θέμα να το συζητήσετε και να σας ζητήσω κιόλας να αναβληθεί όσον αφορά τις κατεδαφίσεις σε αυτό το διάστημα να πάρουν μια παράταση και να έρθετε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο να κάνουμε αυτή τη δουλειά που να δοθεί και περιθώριο και να μην παίρνει και τέτοια διάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε προ της νέας τουριστικής περίοδου, η οποία τουριστική περίοδος θεωρείται ότι θα είναι μια πετυχημένη χρονιά και θα θέλαμε να μην υπάρξει τίποτα που να διαταράξει αυτή την κατάσταση, μια
μιας και όλοι, επιχειρηματίες, ελεύθεροι, επαγγελματίες οι πάντες, γνωρίζετε πολύ καλά τη γενική ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη για να μπορέσει να σταματήσει και να εξισορροπηθεί η αγορά από την κρίση που μας στήριζε σήμερα. Το θέμα πράγματι είναι ευρύ. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αναστάτωση στους ξενοδοχοεπιχειρηματίες πάνω απ' όλα. Αλλά εκείνο που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι αυτά δεν αποτελούν δικές μου αποφάσεις. Είναι αποφάσεις των δικαστηρίων. Η κτηματική υπηρεσία επιλαμβάνεται των καταπατήσεων που γίνονται στους Αιγιαλούς, η οποία ενημερώνει το ΙΠΚΑ, δηλαδή τους επιθεωρητές του Υπουργείου, και οι οποίοι έρχονται για να είναι παρόντες στις καταδαφίσεις. Εμείς απλώς είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουμε αυτές τις καταδαφίσεις. Όμως, επειδή ακριβώς με ευαισθητοποίησε ο χρόνος πάνω απ' όλα των καταδαφίσεων, που είναι αρχή τουριστική σεζόν και εν ώψη μιας καλής χρονιάς, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε προβλήματα στο εξωτερικό, κάλεσα τους δύο επιθεωρητές, τους είπα να φύγουν από εδώ και εμείς θα αναλάβουμε από εδώ και πέρα την ευθύνη αυτών των καταδαφίσεων. Ήδη έδωσα εντολή να μην ξαναενοχληθεί κανείς ξενοδόχος. Θα το ξανασυζητήσουμε από τον Νοέμβριο και ύστερα. Όμως θα σας πληροφορήσω κάτι το οποίο αποτελεί δική μου άποψη και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, γιατί αυτό που είπατε αυθαίρετες καταπατήσεις προηγουμένως, εγώ δεν το θεωρώ έτσι. Και αλλιώς αντιμετωπίζεται στον πολιτισμένο κόσμο και στην Ευρώπη. Πριν από 2 μήνες περίπου ήμουν προσκεκλημένος 300 tour operators της Γαλλίας και επισκέφθηκα τα Κανάρια νησιά. Είδα λοιπόν ότι εκεί υπάρχουν καταπληκτικές εγκαταστάσεις τουριστικές, όλες πεντάστερες, και μέχρι το κύμα επάνω αξιοποιούσαν τις παραλίες. Και ρώτησα, ας πούμε, τι συμβαίνει, πώς γίνεται και μέχρι το κύμα πάνω αξιοποιούνται οι παραλίες. Και τι μου είπαν, ότι το κράτος αξιοποιεί και εξοραίζει τους χώρους αυτούς και τις παραδίδει στους επιχειρηματίες, οι οποίοι πληρώνουν βέβαια κάποιο ενίκιο, κάποιο τίμημα κτλ. Αυτό λοιπόν μου δημιούργησε εμένα την αίσθηση ότι κάτι περιφερές πρέπει να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι το κράτος έχει δικαιώματα επί του Αιγιαλού, επί των παραλίων. Όμως αυτά τα δικαιώματα μπορούσαμε εν μέρη να τα παραχωρήσουμε στους ανταγωνιστικούς, να αναπτύξουν την παραλία, όχι να την ιδιοποιηθούν, να την ενοικιάσουν από το κράτος και να πληρώνουν κάποιο τίμημα. Ο ξένος επισκέπτης μας, που ζει παράδειγμα στο Λονδίνο, που αναπνέει μέρα νύχτα εθαλομίχλη και μέσα στην ομίχλη ζει, θέλει όταν θα έρθει στην Ελλάδα να δει ένα καθαρό περιβάλλον, να έρθει να ξεκουραστεί, να ανοίξει τα μάτια του και να μπει με μία στη θάλασσα, να δει τον ήλιο καθαρά και όπως το ονειρεύεται όλο το χειμώνα στην πατρίδα. Αυτό το πράγμα πρέπει να το προσφέρουμε. Δεν καταστρέφουμε τις παραλίες και δεν στερούμε και από τους πολίτες την πρόσβαση. Διότι είναι κάτι σημαντικό αυτό. Δεν μπορείς τον πολίτη, αφού το παραχωρήσεις στον ξενοδόχο, να του στερήσεις την πρόσβαση προς τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, μου δημιούργησε η αίσθηση και οι πρώτες επαφές που έχω με τους συνευουλευτικούς μας εκπροσώπους και διάφορους παράγοντες τουριστικούς, θα αποφασίσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο, που θα ισχύσουν πάλι το καθεστώς των καταδαφίσεων, να έχουμε ετοιμάσει ένα νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο που να μπορεί και η κυβέρνηση και το κράτος να εισπράξει εκτός των παραλίων που νοικιάζει προς τους Δήμους το χώρο, δηλαδή το δικό της, και εκεί εισπράττει το χώρο λοιπόν εκείνο που παραχωρεί στους ξενοδόχους για να εξοραϊστεί με δικά τους έξοδα οι ξενοδόχοι και όχι με λεφτά του κράτους όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Να δώσουμε τη δυνατότητα στον ξενοδόχο να φτιάξει την παραλία του, να την εξοραίσει, να κερδίσει περισσότερο, ο τουρίστας να είναι ευχαριστημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις και το κράτος παράλληλα να κερδίσει.
Αυτό το τρίπτυχο εγώ θα... Σταματούν να έχετε δραπείς τώρα. Εγώ έδωσα εντολή, δεν θα ξανενοχληθεί κανείς. Ναι. Μέχρι τον Νοέμβριο έτσι. Έχει δοθεί λύση. Όταν λέτε κανείς, εννοείται άπαντες ή μόνο στους ξενοδοχείς. Υπάντες. Άπαντες. Ναι. Εάν τώρα, δύο περιπτώσεις στα Χανιά, θα στο αναγνώσω, είναι σε ένα χώρο, ακριβώς πάνω στην παραλία, είναι ξεκάθαρα μία γλίστρα η οποία, από την οποία κατεβαίνουν τα κλιάρια στη θάλασσα. Ενοχλούνται κάποιοι κάτοικοι, μόνο δύο κάτοικοι υπάρχουν εκεί, ενοχλούνται και έχουν πάρει μια τελεσίδικη απόφαση. Εκεί δυστυχώς θα εφαρμόσει ο νόμος. Σωστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μα δεν είναι στα ακραία πράγματα, εμείς συμφωνούμε. Ναι, εγώ θα ήθελα προσωπικά να σας ζητήσω χάρη, τουλάχιστον για την περιοχή της Ελούντας. Δεν θα υπάρξει τίποτα και πουθενά. Να δεσμευτείτε σήμερα στην πρώτη σχολή. Τίποτα και πουθενά. Έτσι, αυτά που επηρεάζουν τα ξενοδοχεία δεν θα γίνει το παραγωγικό. Ικανοποιούμε από την απάντηση που παίρνουμε από εσά και είμαστε στη διάθεσή σα να συνεργαστούμε προκειμένου αυτή η πρόταση που θα διαμορφώσετε να έχετε και ιδία αντίληψη των τοπικών καταστάσεων και συνθηκών που επικρατούν για να μπορέσει να είναι πιο τεκμηριωμένη και να προχωρήσει. Δήμαρχε, μια και παρήσατε ο Μιχάλης ο Γρός εδώ που είναι υπεύθυνος της πολεοδομίας, θα ήθελα τις πρώτες.